Αυτά όσον αφορά στον ένφια, αλλά εμείς επιστρέφουμε στο θέμα που είδαμε λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τις εξαγωγές στο εξωτερικό, στη Ρωσία και το εμπάργκο που θέτει η Ρωσία στην εισαγωγή προϊόντων από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία αλλά και Νορβηγία. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Ευγένιο Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο της Δίων Τηλεόρασης, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μου, και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Κυριάκο Λουφάκη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Ευγένη. Καλησπέρα, κύριε Λουφάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Ευγένη, αν μου επιτρέψεις, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, να μας δώσει λίγο τη δική του αίσθηση. Ο ΣΕΒΕ κάνει λόγο εδώ και μέρες για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εξαγωγές και ειδικά των ροδακίνων στην Ρωσία. Τώρα μάθαμε ότι θα επιτρέπεται η εισαγωγή ελαιολάδου, κρασιού, αλλά και ελιών. Πείτε μας, κύριε Λουφάκη, τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα να περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις και το τι θα γίνει, γιατί όλες αυτές είναι πληροφορίες. Τις τελευταίες μέρες υφιστάμεσα, αν μπορώ να πω αυτό, ένα στοτσέζικο tool. Γιατί τη μια στιγμή θα γίνει το επάρκο, την άλλη στιγμή δεν θα γίνει, μετά θα γίνει ημερικό. Ας δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να χειριστεί το θέμα και ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί ως το τέλος. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν τελικά συμβεί το επάρκο, πραγματικά θα είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό για την οικονομία της χώρας και ιδιαίτερα για κάποιες τομείς, όπως προείπατε, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια είναι αυτή τη στιγμή στο πικ της σεζόν. Στην Ρωσία εξάγουμε και από τα σπουδαιότερα υλικά που εξάγουμε είναι νοπάθροτα και λαχανικά και ειδικά σε κάποιους τομείς, όπως είναι το ροδάκινο και η φράουλα, έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από αυτούς. Αυτό δείχνει και τον δρόμο που πρέπει να κάνουμε. Σε πρώτο επίπεδο, λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να μην συμβεί το εμπάρκο. Εάν αυτό συμβεί, είναι προφανές ότι δεν είναι ένα θέμα μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, αλλά ένα θέμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να διεκδικήσουμε, να φανεί εν της πράγμαση η κοινοτική αλληλεγγύη. Διότι κάποιοι συμπατριώτες μας, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι εξαγωγείς θα χάσουν κάποια χρήματα. Σε τρίτο επίπεδο θα πρέπει το συγκεκριμένο θέμα να μας γίνει ένα μάθημα, γιατί από τις ζημιές πρέπει να μαθαίνουμε. Ο κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει ότι όταν εξαρτάται από έναν και μοναδικό πελάτη είναι ευάλωτος και στις ιδιοτροπίες του αλλά και στις αντικειμενικές δυσκολίες που θα έχει αυτός ο ένας πελάτης. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα με τη Ρωσία είναι κυρίως στους τομείς όπου η εξάρτησή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα ροδάκινα, για παράδειγμα, 25% της παραγωγής μας καταλήγει κατευθείαν από την Ελλάδα στη Ρωσία και ένα αρκετά μεγαλύτερο νούμερο είναι αυτό που καταλήγει στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών. Θα πρέπει να έχουμε βρει δηλαδή εναλλακτικές... Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές πηγές, εναλλακτικούς προορισμούς. Κάποιες επιχειρήσεις το κάνουν αυτό. Και όχι μόνο στα ροδάκινα, αλλά και σε άλλους τομείς. Στην ακτινίδια, για παράδειγμα, που ο νομός σας παράγει ιδιαίτερα πολλά. Εκεί έχουν πετύχει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση στον στόχο των αγορών. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στους τομείς στους οποίους εξαρτώμαστε αποκλειστικά από μια αγορά. Και το κράτος, τον παρεμβατικό του ρόλο, θα πρέπει να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που έχουν συνηθίσει να έχουν μια συγκεκριμένη πορεία, να δούνε και λίγο δεξιά και αριστερά και να μεγαλώσει ο κατάλογος των χωρών και των αγορών στις οποίες εξάγουν. Κύριε Λουφάκη, μένετε στη γραμμή. Έχουμε μαζί μας και τον Ευγένιο Ολύμπιο για να μας δώσει τη δική του εικόνα για την όλη κατάσταση και
από το δημοσιογραφικό κομμάτι. Ευγένει, η δική σου άποψη. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητέ Βαγγέλη. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, περισσότερο θα ήθελα να θέσω ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να πράξω, να ολοκληρώσουμε το θέμα μας δημοσιογραφικά. Βέβαια, έχω την αίσθηση και αν θέλετε προκύπτει, ολοκληρώνεται μέσα από τις πληροφορίες ότι το εμπάρκο ήδη υφίσταται. Είναι αποφασισμένο και είναι καθαρά πολιτικό βεβαίως. Έχει να κάνει με τις γνωστές εχθροπραξίες, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ως τέτοιες, γιατί εδώ μιλάμε και για απώλεια ψυχών, ανθρώπινου αν θέλετε δυναμικού, σε αυτήν την διαμάχη, την τραγική διαμάχη που προέκυψε. Είναι ολοφάνερο ότι παίζεται ένα παιχνίδι πέρα από τις δικές μας δυνατότητες. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά τα οποία θέλω να θέσω. Και επειδή τον κύριο Λουφάκη τον άκουσα με πολύ προσοχή και θεωρώ ότι θα αξιοποιήσει τις όποιες δυνατότητες ως φορέας, άμεσα εμπλεκόμενους, για να έχουμε την καλύτερη κατά το δυνατόν εξέλιξη περί των πραγμάτων, θέλω να πάω απευθείας στην ουσία, στο διατάφτα. Πιστεύετε ότι αν τελικά ξεπεραστούν οι όποιες πολιτικές, αν θέλετε, διαστάσεις του θέματος, υπάρχει εγγενής δυνατότητα στον δικό μας, στον δικό σας επροκειμένο φορέα, να θέσει κανόνες σε αυτό το ζήτημα? Μπορούμε μέσα από τον φορέα μας να ζητήσουμε και να πετύχουμε επωφελία μας τις εξελίξεις? Αυτό είναι ένα ερώτημα και το απευθύνω στον απόλυτα αρμόδιο Πρόεδρο για να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Φαντάζομαι ότι εννοείται εμένα. Ναι, φυσικά. Και θέλω να... Καταρχήν δεν ξέρω αν εννοείται φυσικά και δεν μπορούμε να παρεμβούμε στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι δυνατόν. Είναι βασικό όμως αυτό να το τακτοποιήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος αν τελικά μιλάμε για κάτι που είναι εφικτό ή αν τελικά παίρνουμε απλώς μόνο μέρος στη διαμάχη των θηρίων όπου εμείς ουσιαστικά δεν υφιστάμεθα. Δεν θα εισακουστούμε ποτέ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, είναι προφανές και νομίζω ότι κανένας στα λογικά του, κανένας εκέχων δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι έχουμε τη δυνατότητα να επεμβούμε στην ουκρανο-ρωσική κρίση και να την επηρεάσουμε ώστε να πάει προς μια κατεύθυνση την οποία θέλουμε εμείς. Αυτό όποιος το πει είναι στεροβάνο. Αυτό το οποίο βεβαίως μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε στα τρία επίπεδα στα οποία μίλησα προηγουμένως. Η πρώτη γραμμή άμυνά μας, η οποία σύμφωνα με αυτά τα οποία μου λέτε και είναι πολύ πιθανό να είναι έτσι, να έχει πέσει ήδη, θα ήταν το εμπάρκο, γιατί η Ρωσία δεν έχει υπογράψει μια κεντρική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το εμπάρκο ξεκίνησε να γίνεται χώρα-χώρα. Ανέφερε δηλαδή, ξεκίνησε από την Πολωνία και τώρα ανακοίνωσαν ότι επεκτείνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και ζήτημα πολιτικής διαχείρισης αυτό, ο καταμερισμός δηλαδή, διότι τους ευνοεί προφανώς έτσι, γι' αυτό και το διαχειρίζονται έτσι. Και δεν ξέρουμε για πού θα καταλήξει αυτό. Δεν ξέρουμε. Ναι, προφανώς. Αλλά υπ' αυτή την έννοια και εμείς έχουμε κάποια φωνή και κάποιες δυνατότητες περιορισμένες, αν θέλετε. Εννοείται μέσω της πολιτικής μας. Ένωσης, ναι, μέσω της πολιτικής τάξης, ναι, να διαπραγματευτούμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα εμπάρκο, δηλαδή ας πούμε το γεγονός ότι εξαιρείται το λάδι και οι ελιές. Προφανώς αυτό είναι, δεν ξέρω τι εξαγωγές λαδιού και ελαίων κάνουμε στην Ρωσία απευθείας, προφανώς λίγες, αλλά... Σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας είναι μαθηματικά λίγες. Ναι. Ελάχιστες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι λίγες, ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε και να προσπαθήσουμε και νομίζω ότι αυτό γίνεται ως ένα βαθμό, να δούμε πώς θα μπορεί το εμπάρκο αυτό να έχει τις μικρότερες δυνατότητες επιπτώσεις απέναντί μας. Πιθανό, αυτή είναι μια δύσκολη γραμμή μάχης και είναι πολύ πιθανό να πέσει, να μην μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Το δεύτερο, σε δεύτερο επίπεδο, είναι αυτό το οποίο σας είπα. Το πρόβλημα, και το αναγνωρίζετε και εσείς, δεν είναι θέμα Ελλάδος-Ρωσίας. Είναι θέμα
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να συμφωνήσω, ναι. Αλλά πριν από λίγο καιρό, όταν ήμασταν στην Προεδρία της Ευρώπης, βγήκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και είπε πράγματα τα οποία μας εξέθεσαν στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Εκεί λοιπόν, επειδή συνεχίζει να υφίσταται το πολιτικό ζήτημα, περίμενα από τους αρμόδιους να θέσουν ζήτημα, να ζητήσουν εξηγήσεις, να φανεί ότι υπάρχει όντως μια υγιής αντίδραση από τις παραγωγικές τάξεις και από τους εκπροσώπους. Αφήσαμε τον κύριο Βενιζέλο και είπε πράγματα για τα οποία βεβαίως αυτονοήτως πλέον οι Ρώσοι αποφάσισαν να αντιούν μας σε αυτά που αποφάσισαν. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ θα μου επιτρέψετε να έχω μια ελαφρά, μια διαφορετική γνώμη πάνω στο θέμα. Ο κ. Βενιζέλος στη συγκεκριμένη περίοδο δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, εκπροσωπούσε το σύνολο... Το αποτέλεσμα μετράει, κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζουμε αυτό. Προφανώς μετράει το αποτέλεσμα. Προφανώς μετράει το αποτέλεσμα. Αλλά για να μπορέσουμε να πούμε και για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα γεγονότα έτσι όπως θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τα επηρεάσουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας. Και αυτό ισχύει και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο φορέων. Όποιος φορέας νομίζει ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα η γενικότερη εξωτερική της χώρας, φαντάζομαι, δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσω για αυτό το θέμα, φαντάζομαι όμως ότι καθορίζεται από μια σειρά πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσουμε ότι δεν καθορίζουμε εμείς ο καθής ξεχωριστά, αλλά και σε επίπεδο φορέων, όσο βασική και αν είναι αυτή, την εξωτερική μας πολιτική, αλλά υπερασπιζόμαστε προφανώς τα συμφέροντά μας. Αυτό είναι προφανέστατο και για αυτόν τον λόγο απέτηση του ΣΕΒΕ ήτανε και εξακολουθεί να είναι η διαχείριση της κρίσης να γίνει στις γραμμές τις οποίες σας είπα προηγουμένως. Ωραία, και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικές. Θα έπρεπε λοιπόν πρώτα η πρώτη γραμμή άμυνά μας να είναι κατευθείαν επαφές με τη ρωσική κυβέρνηση και το ρωσικό κράτος, έτσι ώστε το επάρκο το οποίο τυχόν θα αποφασιστεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβές για τα δικά μας συμφέροντα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε... Επιμένει να δούμε αν πέτυχε ή απέτυχε. Πολύ πιθανό να έχει απετύχει αυτή η πρώτη γραμμή άμυνα. Άρα να δούμε τι κάνουμε από εκεί και ύστερα. Mm-hmm. Όσον αφορά στα προϊόντα που ήταν ήδη στο δρόμο και τα έχουν σταματήσει. 25 ταλίκες από την Άουσα με ροδάκι να έχουν γυρίσει πίσω. Πρέπει να γυρίσουν πίσω. Και δεν είναι οι πρώτες, πρέπει να συμφωνήσουμε εδώ. Και δεν είναι οι πρώτες, ακριβώς. Έχουμε και στην αρχή του καλοκαιριού, εκεί όταν άρχισε να διαμορφώνεται το πρόβλημα και να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από την Ρωσία, είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τι υποστήριξη, επιστράφηκαν προϊόντα. Τι υποστήριξη θα βρουν αυτοί οι παραγωγοί που πλέον είχαν μια μεγάλη ποσότητα που ήταν να την παραλάβουν στη Ρωσία και δεν θα γίνει παραλαβή ποτέ. Δεν θα πάρουν χρήματα, πρέπει να το πούμε έτσι όπως θα συμβεί. Πρέπει να πω ότι το θέμα δεν το γνωρίζω. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν αναφέρομαι ότι θα πρέπει να δειχθεί η κοινωνική αλληλεγγύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διάφορα κονδύλια για περιπτώσεις όπου υπάρχει ανωτέρα βία και υπάρχουν ζημιές λόγω ανωτέρας βίας. Φαντάζομαι, και αυτό εννοούσα όταν έλεγα, θα πρέπει να δούμε την κοινωτική αλληλεγγύη εν της πράξης. Για αποζημιώσεις μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, τώρα προφανώς. Προφανώς. Ότι το κοινωτικό ταμείο... Προφανώς σε τέτοια συγκεκριμένη ζημιά, αν έχει ξεκινήσει φορτίο και έχει γίνει... Εδώ προφανώς θα πρέπει ο εξαγωγέας να αποζημιωθεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι το δίκαιο, έτσι δεν είναι? Μία αποζημίωση να επέλθει μια ισορροπία στον παραγωγό, αλλά αυτό δεν λύνει και το θέμα, γιατί... Φυσικά δεν είναι και το θέμα αυτό. Και αυτό είναι μια ασπιρίνη. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, και εδώ πέρα η ευθύνη είναι ολονών μας, και ημών των επιχειρηματιών, αν θέλετε, και του ελληνικού κράτους, αυτό το οποίο απαιτείται είναι να μάθουμε από αυτό και να προσπαθήσουμε να
μην εξαρτώμαστε από μία αγορά, να προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε. Ήδη επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες το κάνουν αυτό και είναι παραδείγματα προς μίμηση, και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και οι υπόλοιποι. Θέλω να θέσω εδώ ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό δεν είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω ένα ερώτημα εδώ. Γιατί νομίζω ότι ακούγονται πράγματα, καλώς τα αναφέρετε, εφόσον υφίστανται, εφόσον λειτουργούν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι της απολύτου της διακριτικής ευχέρειας του καθενός επιχειρηματία να διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Διότι έτσι όπως το θέτετε, είναι σαν να λέτε να τρέξουν οι επιχειρηματίες να βρουν αγορές. Τα πράγματα καθορίζονται από μια εξωτερική πολιτική, η οποία έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Δεν μας επιτρέπεται δυστυχώς να είμαστε οι απόλυτοι, οι ελεύθεροι διακινητές των προϊόντων μας. Υποχρεούμε σε κάποιους κανόνες οι οποίοι αποφασίζονται σε άλλα τραπέζια, κύριε Πρόεδρε. Και το ξέρετε πολύ καλά. Οι κανόνες, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι καθορίζονται βεβαίως και από διακρατικές συμφωνίες, και βεβαίως πρέπει να πω εδώ και να κάνω την κριτική μου ότι πολλές φορές το ελληνικό κράτος αργεί απαράδεκτα πολύ να ολοκληρώσει διακρατικές συμφωνίες που είναι για την ωφέλεια των επιχειρήσεών μας. Αλλά οι αγορές καθορίζονται από τους δικούς τους νόμους. Για παράδειγμα, σήμερα στην Ευρώπη, η διακίνηση φρούτων γίνεται κυρίως μέσα από τα σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται από τις λαχανογορές. Τα σούπερ μάρκετ, που είναι τεράστιοι οργανισμοί, υπογράφουν συμβόλαια. Συμβόλαια τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν ένα μέρος της παραγωγής μας πολύ καιρό πριν η παραγωγή βγει. Για να γίνει αυτό όμως, είναι προφανές ότι ο Έλληνας παραγωγός δεν μπορεί να πάει και να το κάνει αυτό. Θα πρέπει για να το κάνει να ακολουθήσει τους κανόνες που δυστυχώς βάζει η αγορά και ο αγοραστής. Θα πρέπει να έχει αρκετά μεγάλη παραγωγή, ώστε να μπορεί να καλύψει τα συμβόλαια τα οποία απαιτεί ο αγοραστής. Θα πρέπει να έχει και να παρακολουθεί την ποιότητά του με τον τρόπο με τον οποίο ορίζει ο αγοραστής. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και δεν είπα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και κυρίως να μην εξαιρέσουμε το βασικότερο. Κύριε Πρόεδρε, να μην εξαιρέσουμε το βασικότερο, ότι θα πρέπει να δεχθεί σύγκαιρα με αυτά που αναφέρατε πολύ σωστά προηγουμένως, να πρέπει να δεχθεί και τις τιμές τις οποίες θα αποφασίζουν τα κέντρα. Και όχι ο ίδιος ο παραγωγός. Ούτε καν συμμετέχει στο τραπέζι, διότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα. Βλέπουμε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Βλέπουμε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά πιστεύετε ότι ο παραγωγός μας παίρνει καλύτερες τιμές στην Ρωσία ή σε αγορές οι οποίες είναι spot και όχι αγορές οι οποίες έχουν συμβόλαια? Δεν είμαι τόσο βέβαιος. Εκείνο που θα ήθελα να πιστεύω, επειδή ακριβώς θα ήταν λειτουργικό και υποφελία μιας κοινωνίας παραγωγών, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους ισότιμα ο παραγωγός να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να τον πετάμε έξω, να αποφασίζουμε και να διατάσσουμε εμπροκειμένο, για να το θέσω έτσι ιστορικά, και από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, να μην μπορούμε να τον υπερασπιστούμε. Διότι αυτό προκύπτει, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν είμαι μαν της κακών, αλλά θα έχουμε για μία ακόμη μία τραγική εφαρμογή της ιστορίας που επαναλαμβάνεται. Θα περιμένουν κάποιοι άνθρωποι με κατεστραμμένα τα προϊόντα τους. Θα περιμένουν αποζημιώσεις και θα μπούμε πάλι στην εξάρτηση τη γνωστή, μετά τους δανεισμούς να περιμένουμε πότε θα μας αποζημιώσουν. Και αυτό θα σημαίνει επιπλέον καταστροφή της παραγωγικής τάξης. Δυστυχώς εκεί είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, και πρέπει να σας πω ότι εγώ τα του αγροτικού τομέα δεν τα γνωρίζω καλά, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου σαν επιχειρηματία, αλλά έχω τις τελευταίες μέρες που ανέκυψε το πρόβλημα, έχω μιλήσει με πάρα πολλά μέλη μας, τα οποία είναι παραγωγή, και έτσι ενημερώθηκα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μην ξαναεπαναληφθούν αυτά, θα πρέπει τα προβλήματα να μας γίνονται μαθήματα. Και δεν λέω ότι είναι εύκολο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διακινούμε τα προϊόντα μας, αλλά εάν προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο τον οποίο δουλεύαμε παλιότερα, ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα είναι αγγελικά πλασμένος και
η Ρωσία, η κάθε Ρωσία, γιατί δεν είναι θέμα της Ρωσίας τώρα, δεν θα αντιδρά με έναν τέτοιο τρόπο απαράδεκτο για τα συμφέροντά μας, και ότι η Ευρώπη θα λαμβάνει πρωτίστως υπόψη τα δικά μας τα συμφέροντα όταν αποφασίζει για την πολιτική της. Αν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η λύση, νομίζω ότι τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα ξαναδούμε τέτοιες καταστροφές. Εάν θέλουμε να μην το ξαναδούμε αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο, όχι τον εύκολο. Έναν δρόμο ο οποίος απαιτεί χρόνο, απαιτεί προσπάθεια, απαιτεί χρήματα, γιατί για να γίνουν συμβόλαια προφανώς χρειάζεται ρευστότητα ώστε τα συμβόλαια να γίνουν τη στιγμή που πρέπει να γίνουν. Απαιτεί ένα σωρό πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολα, γιατί αν ήταν εύκολα θα τα είχαμε κάνει, είστε αλλά σαφείς. Είναι η λύση. Είστε σαφείς, κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας και για τις πληροφορίες που μας δώσετε και εσείς και από την πλευρά του ΣΕΒΕ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Ευγένιο Ολύμπιο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, κάτι πολύ σύντομο, Ευγένιο. Παρακαλώ. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε την πραγματικότητα ενός μύθου, ενός εσώπιου μύθου, και θέλω να το καταθέσω έτσι επιγραμματικά, ότι όντως όταν μαλώνουν τα βουβάλια θα την πληρώσουν τα βατράχια. Το ζήτημα είναι ως πότε θα δεχόμαστε να παίζουμε αυτόν τον υποτελή ρόλο. Μάλιστα. Και μιλώ σε επίπεδο καθαρά πολιτικό και θέτω το ζήτημα εκεί, γιατί είναι ξεκάθαρο πως αν δεν αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το καλύτερο αλλά και το χειρότερο, ανάλογα με το πώς θέλουν να οδηγήσουν παγκοσμίως τα πράγματα, εμείς μπορούμε να έχουμε ρόλο. Αυτόν τον ρόλο πρέπει να αναλάβουμε και είναι ένας ρόλος που θα μας καθορίσει και ως πολίτες, αν είμαστε μικροί πολίτες ή αν είμαστε μεγάλοι πολίτες. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Αλλιώς θα τρέχουμε και θα περιμένουμε και πάλι αποζημιώσεις. Και θα δείτε ότι μέσα σε ένα χρόνο, ίσως να είναι και ένα γενικότερο σχέδιο ή η παράμετρος ενός μεγάλου σχεδίου, θα μας εξαφανίσουν τελείως ό,τι έχει να κάνει κυρίως με μία από τις βασικές μας αναφορές, αναγωγές, που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Δύο πράγματα είμαστε στην Ελλάδα. Αν καθαρίσουν το ένα από τα δύο, για τον τουρισμό δεν παίρνω όρκο, θα δούμε. Τα αποτελέσματα πολύ μαθηματικά έρχονται τόσο λίγο. Θα δούμε τελικά πώς μπορούν ως διαμαγείας μέσα σε ένα χρόνο να μας τελειώσουν. Και εκεί βεβαίως λοιπόν πρέπει να πάρουμε θέση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένη. Μπορώ να απαντήσω και εγώ πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μία σύντομη τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομη. Mm-hmm. Εγώ θα πω αυτό το οποίο είπε ο Κένεντι. Μην ρωτάτε τι μπορεί να κάνει το κράτος για σας. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για το κράτος. Και με αυτή τη φράση θέλουμε, σωστά. Αν θέλουμε να βγούμε από τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαλέξουμε το δύσκολο δρόμο και να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να περιμένουμε ότι θα αλλάξει όλο το περιβάλλον για να ταιριάζει σε εμάς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να συμμορφωθούμε και να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον. Όποιος δεν προσαρμόζεται, όπως είπε και ο Δαρδίνος, πεθαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.